Αντιπαράθεση, να δούμε τώρα τι λένε οι διοργανωτές της εκδήλωσης στο Σκαλί Αγλατζιάς. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Στέλιος Κυθρεώτης, ο οποίος είναι διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας πολιτιστικού χώρου Σκαλί. Ταυτόχρονα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ζανέτος, γενικός διευθυντής Ticket Hour. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Κύριε Κυθρεώτη, από εσάς θα αρχίσουμε πρώτα. Μία πρώτη τοποθέτηση σε σχέση με τη φωτογραφία που πρώτη έκανε χθες την εμφάνισή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο ντόρος. Ταυτόχρονα όμως δείχνουμε και τις φωτογραφίες που έχουν αποστάλει από εσάς. Μάλιστα. Όντως έγινε ντόρος χθες με αυτή τη φωτογραφία που δείχνεται την πρώτη. Ναι. Και είναι μια φωτογραφία η οποία από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία, και αν δεν τη ζουμάρεις, δείχνει ότι όντως είναι γεμάτο το θέατρο. Η πραγματικότητα βέβαια φαίνεται στις υπόλοιπες φωτογραφίες που σας έχουμε στείλει, οι οποίες φαίνεται και η κυρία Ρίζου που τραγουδάει, και οι οποίες δείχνουν ότι τα μέτρα με βάση τα διατάγματα για δύο θέσεις δεξιά και αριστερά από κάθε παρέα, τα οποία θα σας πει ο κύριος Ζανέτσος στις λεπτομέρειες. Να διευκρινίσω ότι εγώ είμαστε οι διαχειριστές του χώρου, δεν είμαστε οι διοργανωτές. Εμείς απαιτούμε βάση συμβολέου από τους διοργανωτές να τηρούν τα μέτρα και υπογράφουμε μέσα στο συμβόλαιο και τα υφιστάμενα διατάγματα. Mm-hmm. Και αυτό και έγινε και στη συγκεκριμένη συναυλία. Θα δείτε λοιπόν ότι η πορεία της όλης διαδικασίας ήταν ότι βγήκε το σχέδιο από το Ticket Hour μέσω σε συνεννόηση με τον διοργανωτή. Με βάση τις πωλήσεις έγιναν οι κρατήσεις όλες και οι υπόλοιπες θέσεις μπήκαν κορδέλες, οι οποίες φαίνονται στις φωτογραφίες. Ναι, τις έχουμε ήδη δει. Κάποιες ροζ κορδέλες που κρατούν και νέες κάποιες φωτογραφίες. Οφείλω να ομολογήσω ότι παρακολουθώντας όλες τις φωτογραφίες να παίζουν η μία μετά την άλλη, και έτσι θα συνεχίσουμε να τις δείχνουμε, όταν βλέπουμε την πλαϊνή φωτογραφία του ημικυκλίου, φαίνεται σαν να μην υπάρχουν καινές καρέκλες ανάμεσα. Ακριβώς. Βλέποντας τώρα την φωτογραφία που είναι απέναντι, από απέναντι και δείχνει το ημικύκλιο, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν μάλλον καινές θέσεις, οι οποίες φαίνεται ότι είναι καινές θέσεις. Μάλιστα. Παρόλα αυτά, σε κάποια σημεία φαίνονται συγκεντρωμένοι άνθρωποι σαν να είναι μπουλούκια σε κάποια σημεία του ημικυκλίου. Κοιτάξτε, είναι οι παρέες, αυτά θα σας τα διευκρινίσει και ο κύριος Ζανέτος, είναι πώς έχουν γίνει οι κρατήσεις. Όμως, εμείς εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι υποχρεωνόμαστε να απαντήσουμε μετά από τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον κύριο Καραγιάννη, ότι είναι πασιφανές ότι τα μέτρα δεν τηρήθηκαν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πασιφανές. Είναι πασιφανές ότι τα μέτρα τηρήθηκαν, όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες. Επιτρέψτε μου να πάω λίγο και στον κύριο Ζανέτο για να μας πει πώς έγινε η διευθέτηση των θέσεων, κύριε Ζανέτο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν να πούμε ότι εμείς ως εταιρεία ακολουθούμε ένα υγειονομικό πρωτόκολλο βάσει του διατάγματος, το οποίο με πολύ κόπο και μηχανοκράτηση από την αρχή έχουμε επανασχεδιάσει όλα τα θέατρα, ακολουθώντας τις εντολές και τις προτροπές της κυβέρνησης. Ναι. Αυτά τα πλάνα είναι διαθέσιμα προς όλους και μπορεί οποιοςδήποτε, είτε αυτός είναι επιδημιολόγος, είτε αυτός είναι δημοσιογράφος, να μπει πάνω στην πλατφόρμα της Ticket Hour και να επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν κλειδωμένες θέσεις με αποστάσεις, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο και μπορεί να δει αν του επιτρέπεται να αγοράσει ή όχι την οποιαδήποτε θέση. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εάν εγώ κλείσω εισιτήρια, κύριε Ζανέτο, και η παρέα μου αποτελείται από 20 άτομα μαζί με μένα, μπορούμε να κλείσουμε συνεχόμενες θέσεις 20 άτομα? Όχι, ούτε μπουλούκια υπάρχουν, γιατί είναι άδικο και επιπόλαιο να γίνεται ολόκληρος δώρος χρησιμοποιώντας ως αφορμή μια φωτογραφία η οποία δεν ανταποκρίνεται στην αληθινή εικόνα. Μπορείτε άνετα να μπείτε πάνω στο πλάνο και να δείτε ότι το μέγιστο συνεχόμενο pack που μπορεί να υπάρχει είναι 4 άτομα με αποστάσεις 2 θέσεων δεξιά και αριστερά από την κάθε παρέα. Είναι λυπηρό να στιγματίζεται ο κάθε παραγωγός. Ναι, αλλά αυτό δεν εντοπίζεται σε καμία φωτογραφία.
με συγχωρείτε. Αυτό όμως δεν εντοπίζεται σε καμία φωτογραφία. Σε καμία φωτογραφία δεν βλέπουμε να είναι τέσσερα άτομα και μετά δύο καρέκλες άδειες. Με συγχωρείτε, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό δεν μπορεί να το λέτε χωρίς να έχετε πάει στην εκδήλωση και να δείτε πώς καθόταν ο κόσμος. Αυτό το κρίνεται μέσω μιας φωτογραφίας, η οποία επαναλαμβάνω. Για φωτογραφίες μιλάω κι εγώ. Συγγνώμη, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουμε επίσκεψη από την αστυνομία σε τουλάχιστον 10 παραστάσεις μέχρι στιγμής, οι οποίοι ήρθαν να ελέγξουν τα πλάνα μας. Απαιτούμε τουλάχιστον λίγο σεβασμό προς τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος κρατά με νύχια και με δόντια τον πολιτισμό ζωντανό, με όλες τις επιπτώσεις τις οποίες έχει δημιουργήσει αυτή η κρίση. Είναι επιπόλαιο να προκαλούμε λαφτασμένη εικόνα με μια δημοσιογραφική κάλυψη, η οποία ουσιαστικά δεν πήγε στον κόπο να κάνει την παραμικρή έρευνα. Με απογοήτευση. Ξέρετε, τις καταγγελίες τις έκαναν οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εκεί. Μην τα βάζετε τώρα με τους δημοσιογράφους. Εμείς δίνουμε βήμα και σε εσάς για να μας πείτε τι έχει συμβεί. Και θέλω να σας κάνω ακόμη ένα ερώτημα, κύριε Ζανέτο. Με σεβασμό θα σας το κάνω. Να σας απαντήσω πρώτα σε αυτό που με ρωτάτε και μετά πολύ ευχαρίστω να απαντήσω και στα υπόλοιπα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Με ρωτάτε αν τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα. Σας απαντώ ότι με νύχια και με δόντια προσπαθήσαμε να επαναδημιουργήσουμε τα θέατρα με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται με μέγιστο κόστος προς τους παραγωγούς, τους καλλιτέχνες, τις ιδιωτικές υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέσα από ανυπόστατα γεγονότα κρίνουμε πρακτικές λειτουργίας χωρίς να μπούμε στον κόπο να το ψάξουμε δημοσιογραφικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνεχίζετε να τα βάζετε με τους δημοσιογράφους, ενώ εγώ που είμαι δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή συνομιλώ μαζί σας δημόσια, κύριε Ζανέτο. Πάω στο επόμενο ερώτημα λοιπόν και σας ρωτώ. Πήρατε μόνο μία φωτογραφία. Υπάρχει πιθανότητα. Να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε, υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα σας στέλναμε όλες τις φωτογραφίες. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα, κύριε Ζανέτο, γιατί χάνουμε τον χρόνο μας να το συζητάμε. Να μην δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Κύριε Ζανέτο, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα με όλο το σεβασμό. Παρακαλώ. Όλοι γνωρίζουμε το κόστος που έχουν πληρώσει, όχι μόνο οι άνθρωποι του πολιτισμού, φυσικά και το αναγνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε δημόσια μία κουβέντα, ούτως ώστε να δούμε και αν τα πράγματα έγιναν έτσι και αν όντως η φωτογραφία αποτυπώνει αυτό το οποίο φαίνεται εκ πρώτης και άρα αυτό είναι δημοσιογραφική δουλειά. Οπότε το ερώτημά μου έχει ως εξής. Το επόμενο ερώτημά μου. Υπάρχει πιθανότητα να ήρθαν άνθρωποι στο θέατρο, να είχαν κλείσει διαφορετικές θέσεις, να έκοψαν τις κορδέλες και να έκατσαν μαζί, ή αυτό ελέγχεται από τους διοργανωτές? Όπως σε κάθε θέατρο υπάρχουν οι ταξιθέτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν την ταξιθεσία και να τηρήσουν την τάξη. Τώρα, όπως σε κάθε περίπτωση, είτε αυτό είναι εστιατόριο, είτε αυτό είναι ένα νυχτερινό κέντρο, είτε αυτό είναι οτιδήποτε άλλο, μπορεί να υπάρχουν, λέω, κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες μπορεί να έγινε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το πολύ απλό γεγονός που σας αναφέρω, ότι τηρούνται αυστηρές διαδικασίες για να μπορέσει αυτή η βιομηχανία να επανεκκινήσει. Αυτό το πράγμα είναι πεντακάθαρο, μπορείτε να το διαπιστώσετε με μια επίσκεψη στις ιστοσελίδες των εταιριών οι οποίες πουλούν τα εισιτήρια. Έχουμε επίσκεψη από την αστυνομία σε 10 μέχρι στιγμής συναυλίες, οι οποίοι ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε αποστείλει σε όλους τους Δήμους τηρείται. Δεν είχαμε οποιαδήποτε καταγγελία από τον αστυνομικό, από τον εκάστοτε αστυνομικό υπεύθυνο που ήρθε να διερευνήσει την κάθε εκδήλωση, και ως εκ τούτου δεν γίνεται να δημιουργούμε λαφτασμένες εντυπώσεις μέσω μιας φωτογραφίας. Πολύ καλά. Δυστυχώς, θεωρώ ότι η αστυνομία θα κάνει σωστά τη δουλειά της όταν θα αναλύσει τα δεδομένα της φωτογραφίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζανέτο. Μια τελευταία κουβέντα και από εσάς, κύριε Κεθρεώτη. Ναι. Εννοείται ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα, όπως είπε ο κύριος Ζανέτος και εσείς. Και εννοείται ότι κανένας δεν θέλει να παρανομεί. Εγώ απλά θα πω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από μια φωτογραφία μπορώ και να αντιληφθώ δημοσιογραφικά το θέμα, ότι όταν βλέπεις μια φωτογραφία και δέχεσαι πίεση από κάποιους κύκλους, θα πρέπει να σχολείς με αυτή τώρα τα λέτε. Αυτή δεν είναι, κύριε Κυθρεώτη μου, δεν είναι θέμα πίεσης. Βλέπουμε μια φωτογραφία, δεν την αλλοιώσαμε τη φωτογραφία. Μα δεν λέω ότι την αλλοιώσατε. Ακριβώς. Για καλό το λέω. Δημοσιογραφική δουλειά κάνουμε. Δίνουμε τη φωτογραφία και δίνουμε το λόγο μετά για τις απαντήσεις.
μάλιστα. Είναι προς τιμή σας που σήμερα βγάζετε αυτό το πράγμα, γιατί είναι η απάντηση του σκαλιού στη φωτογραφία που δείξατε και είναι προς τιμή σας αυτό το πράγμα. Απλά και εγώ λέω ότι θα πρέπει και η αστυνομία να ευπρόσδεκτη να έρχεται σε οποιαδήποτε εκδήλωση συμβαίνει εκεί. Και όπως είπε βέβαια ο κ. Ζανέτρος, εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος είδε κάποιο γνωστό του και θα πάει να του μιλήσει όπως συμβαίνει μέσα στο μολ ή όπως συμβαίνει οπουδήποτε, αυτό δεν μπορεί κανείς να το θεωρήσει ότι είναι παρανομία μετά από τόση υπερπροσπάθεια που γίνεται και επαναλαμβάνω, χωρίς πώληση κανενός εισιτηρίου επιτόπου, είναι όλα με προπόληση όπως αναφέρθηκε πριν και βάσει των σχεδίων που αναφέρθηκε ο κύριος Δανέτσος. Και να κλείσω λέγοντας ότι το σκαλί και το κάθε αμφιθέατρο είναι και δύο θετικά στοιχεία, ας το πούμε. Καταρχήν είναι ανοιχτός χώρος. Ναι, βέβαια. Και το δεύτερο έχει να κάνει και κυρίως, αντιλαμβάνεστε, με χώριο κοινό, δηλαδή Κύπριους. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω οτιδήποτε, το λέω ότι έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Ναι, είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυθρώτη. Ευχαριστώ. Επί της ευκαιρίας θα ήθελα να ζητήσω λόγο για να καλέσω το κοινό, ναι, όπως προσέρχεται νωρίς στις εκδηλώσεις. Υπάρχει μια ειδική περίοδος στην οποία ζούμε τώρα, η οποία πρέπει όλοι να τηρούμε κάποιες διαδικασίες. Καλό είναι το κοινό να προσέρχεται έγκαιρα στα θέατρα, έτσι ώστε όλοι όσοι λειτουργούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασίες τις οποίες πραγματικά ούτε εμείς θέλουμε ούτε κανένας άλλος θέλει να βρίσκεται σε αυτό. Τα θέατρα είναι όλα καλυπτόμενα μέχρι το 65% της χωρητικότητας τους. Τα θέατρα δεν έχουν επανασχεδιαστεί με βάση τα πρωτόκολλα, ξαναλέω. Yeah. Εμείς ζητούμε από τον κόσμο να έρχεται έγκαιρα, να μπορεί να γίνεται η διαδικασία σωστά και να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας με τον σωστό τρόπο τους, ώστε να μην δημιουργούνται λαθασμένες εντυπώσεις. Σωστό, γιατί έχει να κάνει και με τους επισκέπτες το όλο ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο τώρα του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, τον κύριο Φάνο Λεβέντη.